Στο 2,7% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε τήσια βάση από 4,1% τον Μάιο, σύμφωνα με τον αναρμονισμένο δείκτη της Eurostat. Ταυτόχρονα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 5,5% από 6,1%. Η Ελλάδα έχει τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μαζί με την Κύπρο μετά το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο και την Ισπανία. Ο πληθωρισμός μειώνεται σταθερά από πέρσι τον Οκτώβριο μετά το υψηλό επίπεδο 12,1% που είχε καταγράψει τον Σεπτέμβριο, λόγω της μείωσης των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, οι τιμές των τροφίμων και μια σειρά άλλων προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζουν να καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις. Στην ευρωζώνη, τι μεγαλύτερε αυξήσεις σημείωσαν τον Ιούνιο οι τιμές των τροφίμων αλκοόλ και καπνού, ενώ ακολούθησαν οι αυξήσει στι τιμέ των μη ενεργειακών προϊόντων των υπηρεσιών. Οι τιμέ της ενέργεια μειώθηκαν 5,6% περισσότερο από ό,τι είχαν μειωθεί τον Μάιο.